Σε άνδρα ηλικίας από 35 έως το πολύ 50 ετών ανήκει το πτώμα που βρέθηκε σε κατάσταση σαπωνοποίησης το απόγευμα της Κυριακής στις εκβολές του ποταμού των Σισών στο Μυλοπόταμο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, το πτώμα που φαίνεται να βρισκόταν για τουλάχιστον 3 μήνες ίσως και παραπάνω στο νερό, δεν φέρει κακώσεις από μαχαίρι ή όπλο, με αποτέλεσμα να απομακρύνεται σε πρώτη φάση το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Έχει μείνει αρκετά στο σημείο ισορός, δηλαδή τουλάχιστον 3 μήνες. Έχει υποστεί αλλοιώσεις τέτοιες που μας επιτρέπουν να πούμε ότι είναι 3 μήνες τουλάχιστον, μπορεί να είναι και παραπάνω, μπορεί να είναι και 5 και 6 μήνες. Το μακάβριο έβριμα έγινε αντιληπτό από μια οικογένεια που έκανε τη βόλτα της κοντά στο ποτάμι το απόγευμα της Κυριακής, οπότε και σήμανε συναγερμούς στις αστυνομικές αρχές. Με βάση τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξε ο ιατροδικαστής Κρήτης Αντώνης Παπαδομανολάκης, ο άτυχος άνδρας ήταν μεγαλόσωμος με ανάστημα γύρω στο 1,85, ενώ εξαιτίας της πολύμηνης παραμονής του στο νερό έλειπε το αριστερό ανοάκρο, όπως και το κρανίο, το οποίο βρέθηκε χωρίς ίχνη σάρκας σε κοντινή σχετικά απόσταση μέσα στο νερό. Παθολογικές αλλοιώσεις επίσης δεν έχει στα όργανα που διατηρήθηκαν, γιατί είχα λίγα όργανα, τα υπόλοιπα είχαν αυτοληθεί, δηλαδή όπως η καρδιά. Είχε παραμείνει η καρδιά, ήταν καλή. Έτσι δεν, δηλαδή δεν έχουμε μέχρι στιγμής ευρήματα τέτοια που να μας βοηθάνε να προσδιορίσουμε την αιτία θανάτου. Σε κάθε περίπτωση, η ταυτοποίηση του πτώματος θα είναι αυτή που θα δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για το ποιος ήταν ο άτυχος άνδρας που βρέθηκε νεκρός σε αυτή την κατάσταση μέσα στο ποτάμι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κυρίως τώρα η ταυτοποίηση. Γι' αυτό έχουμε κρατήσει και δείγμα DNA, το οποίο παραδώσαμε σήμερα και θα πάει στα εργαστήρια στην Αθήνα για εξέταση βιολογικού υλικού. Οι αστυνομικές αρχές, αν και δεν έχουν κάποια ανοιχτή υπόθεση εξαφάνισης τουλάχιστον το τελευταίο εξάμηνο, εντούτοις ξεσκονίζουν τα αρχεία τους με παρόμοιες υποθέσεις άνω του εξαμήνου, την ίδια ώρα που φαίνεται να συνδέουν την υπόθεση αυτή με την αντίστοιχη που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στην περιοχή του Καρτερού στο Ηράκλειο, όταν η θαλασσοταραχή ξέβρασε το πτώμα ενός άνδρα. Ωστόσο, πιθανολογείται πως ισορρός ενδεχομένως ανήκει σε μετανάστη που το πλοιάριο που τον μετέφερε ναυάγησε στις θάλασσες της Κρήτης.